Καλημέρα και στην ωραία πρωτοβουλία σας, κύριε Βαλσαμίδη, του Ερυθρού Σταυρού. Τι κάνετε λοιπόν εδώ? Καλημέρα σας. Είναι μια δράση που κάνουμε για τις μέρες του καύσωνα. Την είχαμε κάνει και πέρυσι το καλοκαίρι. Ένα μπουκαλάκι νερό για να δροσίσουμε λίγο τους συμπολίτες μας. Είναι μια δράση συμβολική, θα έλεγα, από την πλευρά των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι πάντα προσπαθούν να βοηθήσουν, να συνδράμουν με όποιο τρόπο μπορούν προς τους συμπολίτες μας, προσφέροντας λίγη βοήθεια, λίγη αγάπη, με όποιο τρόπο, τέλος πάντων, κάθε φορά μπορούν. Άρα, το ευχαριστώ ανήκει στους εθελοντές μας. Και πάει και καλά και χαίρεται και ο κόσμος, σας ευχαριστεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι υψηλές οι θερμοκρασίες αυτές τις μέρες και εύχομαι το καλοκαίρι να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αν και δεν φαίνονται έτσι. Το καλάθι της αγάπης πώς πάει? Αρχίζουν να τα αποκρίνονται και άλλες επιχειρήσεις? Αυτό προσπαθούμε, να ενεργοποιήσουμε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να βοηθήσουν. Το καλάθι της αγάπης είναι μια δράση που βοηθάμε γύρω σε 130-140 οικογένειες οι οποίες έχουν εγγραφεί με βάση τα δικαιολογητικά που θα πρέπει κανείς να προσκομίσει και έχουν χαμηλό εισόδημα, άρα κατά τα χρονικά διαστήματα δίνουμε τρόφιμα σε αυτές τις οικογένειες, αλλά υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα πρόσφατα με την αφορμή και της ημέρας ίδρυσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου οι εθελοντές μας προσέφεραν τρόφιμα μέσω επιχειρήσεων, προσφέρθηκαν τρόφιμα και οι εθελοντές μας μαγείρεψαν στο κοινωνικό συσίτιο της Μητρόπολης. Άρα, πριν λίγες μέρες, πριν το Πάσχα, είχαμε κάνει μια αντίστοιχη δράση και είχαμε συγκεντρώσει τρόφιμα στην Καλονή για το κοινωνικό συσίτιο που υπάρχει εκεί. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν πρωτοβουλίες, αρκεί ο κόσμος να μπορεί να βοηθήσει και εμείς μέσω των εθελοντών μας να γινόμαστε λίγο πιο χρήσιμοι στην κοινωνία. Νομίζω, κύριε Βαλσαμίδη, και εσείς όσο κάνετε πράγματα και σας βλέπει και η τοπική κοινωνία, όλο και περισσότερο τις πρόχνετε να τα αποκρίνετε για να βοηθάει το έργο σας. Νομίζω ότι έτσι, σε αυτές τις δύσκολους καιρούς το σημαντικό είναι να μπορεί να βοηθάει ο ένας τον άλλον.